Την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στην Βρετανία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζουν με κείμενό τους οι μετά τις εκκλήσεις των Πρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου προς τον Πρωθυπουργό για παρέμβαση ώστε να λήξει η κατάληψη. Παράλληλα, οι καταληψίε κοινοποίησαν βίντεο για να καταδείξουν ότι οι χώροι της Βρετανίας δεν έχουν υποστεί απολύτω καμία ζημιά. Στο κείμενό τους, οι καταληψίε δηλώνουν ότι συνεχίζουν την κινητοποίηση σε στους πείνας, καταφέρονται εναντίον του, Πρίτανη, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δίνουν απαντήσει για τα περί κινδύνου απώλεια ζωή λόγω χρήση ναρκωτικών. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για ψέματα, προπαγάνδα, καλλιέργεια, κλιματοστρομοκρατία και ασφυκτική περικύκλωση τη Πρετανία από δυνάμει τη αστυνομία και ζητούν την απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι καταληψίε κοινοποίησαν βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί χώροι γραφείων καθώ και εξωτερικοί χώροι τη Πρετανία για να καταδείξουν ότι δεν έχουν υποστεί απολύτω καμία ζημιά, όπω σημειώνουν σε αντίθεση με την κυρίαρχη προπαγάνδα που προωθούν τα αστικά μέσα μαζική ενημέρωση και ο Πρίτανη, η κατάληψη είναι περιφρουρούμενη με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και με διαρκή παρουσία του φύλακα τη Πρετανία. Αυτό το βίντεο αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα των περιφρουρούμενων χαρακτηριστικών τη κατάληψη και οποιαδήποτε επιδιωκόμενη προβοκάτσια από τι Πρετανικέ και αστυνομικέ αρχέ θα πέσει στο κενό. Την ίδια ώρα προγραμματίζεται συγκέντρωση αλληλεγγύη προ του συλληφθέντε, καθώ 10 Έλληνε και 5 Αλλοδαποί είναι τα άτομα που συνελήφθησαν από τι αστυνομικέ αρχέ ω σχετιζόμενα με την κατάληψη τη Πρετανία. Του Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι Αλοδαποί είναι δύο Αλγερινοί, δύο Αυγανοί και ένας Πολωνός. Σε βάρο του τελευταίου εκρεμεί Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών. Οι υπόλοιποι έξι από τους 21 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Σημειώνεται ότι σήμερα είναι η 16η μέρα που η Πρετανία τελεί υποκατάληψη από άτομα του αντιξουσιαστικού χώρου.